περίφημος καριοθράφστης, αυτός που ζωντανεύει στον ύπνο της Κλάρας και μαζί με τα παιχνίδια που επίσης ζωντανεύουν, μεταφέρουν το θεατή σε μια άλλη πραγματικότητα, είναι η παράσταση που ήδη έχει συγκεντρώσει τεράστιο ενδιαφέρον για όσους αγαπούν τον μπαλέτο και δεν έχουν συχνά την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τέτοιες καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Πάει πάρα πολύ καλά στην προπόληση. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το κοινό μας έχει οδηγήσει και μας δείχνει το δρόμο που θέλει να συνεχίσουμε να χτίζουμε παραστάσεις αυτού του επίπεδου. Το παιδικό παραμύθι που γίνεται πραγματικότητα μέσα από τη μουσική και το χορό θα υποδεχθεί τους λάτρεις του μπαλέτου αύριο Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ηρακλείου, αφού μετά τις ακυρώσεις μέσα στις γιορτές λόγω κορονοϊού, η παράσταση με τη σφραγίδα του πολιτιστικού οργανισμού Pro Artes Vienna σε συνεργασία με αναγνωρισμένες χορογράφους και χορευτές θα βρίσκεται το επόμενο τριήμερο στο Ηράκλειο, εγκαινιάζοντας το Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο τις μπαλετικές εκδηλώσεις. Αυτή είναι η πρώτη μας λοιπόν μπαλετική παραγωγή, είναι μια εξαιρετική παραγωγή και αυτή μας ταλαιπώρησε και αυτή καταφέραμε τελικά να την πραγματοποιήσουμε. Αρχίσαμε με μια άλλη παραγωγή, η οποία δυστυχώς λόγω πανδημίας δεν μπόρεσαν να έρθουν τα μπαλέτα της Λουμπιάνα. Έτσι απευθυνθήκαμε στη Βιέννη και μπορέσαμε να φέρουμε, να κάνουμε αυτή τη συμπαραγωγή με τον οργανισμό ProArtes και το πολιτιστικό μαζί. Και καταφέραμε να φέρουμε τελικά τον καριοθράφστη, ο οποίος είναι ένας ιδιαίτερος καριοθράφστης, πολύ γνωστός βέβαια στο εξωτερικό, γιατί ο Duke Ellington έχει κάνει μια σουίτα διασκευής του Τσαϊκόφσκι, οπότε χρησιμοποιεί στοιχεία από το κλασικό μπαλέτο, που υπάρχει βέβαια κατά 70% μέσα στο έργο. Η κάμερα της Crete TV κατέγραψε εικόνες από την πρόβα Generale και τη μοναδική ατμόσφαιρα πάνω στη σκηνή, με τον αναπληρωτή καλλιτεχνικό και εκτελεστικό διευθυντή του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου να δηλώνει ότι οι εκδηλώσεις που έγιναν και προγραμματίζονται να γίνουν είναι εκδηλώσεις που πλέον το Ηράκλειο δύναται να φιλοξενήσει έχοντας σύγχρονες και κατάλληλες αίθουσες στο Πολιτιστικό Κέντρο. Η πανδημία πια εμάς μας δίνει δύναμη. Δεν ξέρω γιατί. Δεν σταματάμε. Έχουμε κάνει τις μεγαλύτερες επιτυχίες εν μέσω πανδημίας. Και από την όπερα με τον Ιδωμενέα και από τον Μπετόβεν τα 250 χρόνια που μετά από 1,5 χρόνο καταφέραμε τελικά να την κάνουμε. Δεν σταματάμε. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε τέτοιες παραστάσεις. Χορηγός επικοινωνίας της παράστασης Καριοθράφστης είναι η Crete TV.